got summer on my mind. Nowhere else to go. Φίλε, Ρούμι, ποιος είναι? Το Μουσάκη. Ω, ναι. Να σου πω, έρχομαι σπίτι σου, ρε. Ωρε, έρχεται σπίτι. Ποιος έρχεται σπίτι? Μιχάλης. Έρχομαι, μας πες τι, σε ποια. Έτσι πρέπει να σε ενημερώσω, δεν ήθελα να σε ρωτήσω κάποιο. Είμαι από κάτω, οπότε άνοιξε μου. Α, ναι, ναι. Μας πες τι, έλα. Άνοιξε μου όμως. Ναι, έλα. Πει να το ανοίξει, Ρούμι. Έρα αυτό το παιδί. Γεια σε παιδιά. Πω μιλάμε πολύ ωραίο το σπίτι. Καλά μιλάμε πολύ ωραίο το σπίτι. Πω τα έχω καταστρέψει όλα. Να μην ξέρω να σου πω ρε. Πρέπει να φύγω. Έχω λιγάρεση. Τι θες πες στο Μάικ, εντάξει. Ναι. Άντε. Μάικ, τι λέει ρε. Ω, γεια σου Μάικ. Εντάξει. Καλά. Έλα σου πω. Ναι. Πάμε μέσα σε χειάζω πάνω το καλαλίτσα. Ναι, βεβαίως. Ε, έλα. Έρα, πω πω, μιλάω πολύ ωραία το σπίτι σας τελικά. Ε, Μάικ, τι νέα ρε φίλε. Καλά ρε φίλε. Εσύ πώς πας, σχολείο πώς φύγε. Πολύ βαρετά ρε εσύ, ας τα πάμε. Γιατί? Πού να στα λέω τώρα. Πέτσα από τα ώρα, το άρα τέσσερα εσύ. Και ήταν πολύ δύσκολη να διχάνει. Και πλάκα είναι ότι εκείνη την ημέρα μας έρχε η ώρα που είχαμε την πολιτική παιδεία. Αλλά η φάση είναι άλλη. Ότι έτυχε και είχαμε την ίδια μέρα και γυμναστική. Κατάλαβες τι είναι. Κατάλαβα. Να σου πω από εξετάσεις τι κάνετε. Ρε εσύ, καλά είμαστε. Και που λες συνεχώς προσπαθούσα να διατηρήσω την ενέργεια, μου, έτσι ώστε να μην είμαι κουρασμένος και να χάσω την ενέργεια μου στο τσόσο να κάνω αγώνα να δώσουμε το α4. Γιατί είχαμε εσύ, είχαμε κάνει γυμναστική, καταλαβαίνεις τώρα. Άστα να πάνε, εσύ. Για τσίγω από την καραδίτσα, όσα και βαλάκια. Ναι, ρε φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι που λες στο σχολείο, φίλε, αγαπά μου. Εντάξει, καλή. Φίλε, το μεξί πλάκα ποια είναι εσύ. Έχθες έβαλα δύο σουβλάκια στην πλατεία τη γειτονιά, μιλάμε και είχαν αραβική πίθα. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν έφαγα δύο σουβλάκια. Ναι, ρε, εσύ, τη μία αραβική πίθα την άφησα επειδή δεν μου αρέσει να τρώω μεθυσμένου Άραβε, ρε, εσύ. Τον λυπήθηκα.